Καλησπέρα από τα bola.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Βάρης. Μαζί μας έχουμε τον επιθετικό της ομάδας του Κιανού Αστέρα, τον κύριο Γιώργο Ντούλια. Κύριε Ντούλια, κάποια σχόλια σχετικά με την έναρξη της αγωνιστικής για τον Κιανού Αστέρα. Προετοιμαζόμαστε εδώ και 20 μέρες περίπου, από 1η Αυγούστου. Δουλεύουμε αρκετά με τον προπονητή μας. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο. Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έχουμε κρατήσει τον κορμό από πέρσι και θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα χωρίς να κινδυνεύσουμε. Πολύ ωραία. Για τα καινούργια παιδιά υπάρχει μια εύκολη ένταξη στην ομάδα. Πώς εσείς, ας πούμε, μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να ενταχθούν πιο άμεσα, πιο... Εντάξει, εδώ η ομάδα και τα αποδυτήρια της Βάρης κάθε χρόνο όποια καινούργια παιδιά έρχονται εντάσσονται πάρα πολύ εύκολα, τους καλοδεχόμαστε όλους, γινόμαστε μια οικογένεια. Είναι πολύ εύκολο να ενταχθούν και αυτοί. Θα τους βοηθήσουμε όπως όλα τα παιδιά και πιστεύω ότι θα φτιάξουμε ένα καλό σύνολο. Έχετε την απαραίτητη βοήθεια από την διοίκηση, από το προπονητικό team για την προετοιμασία? Σίγουρα η διοίκηση από τη μεριά της και ο κύριος Αντάρτης και ο κύριος Πάπιος κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Δεν μας λείπει τίποτα. Απ' την άλλη, το προπονητικό team, ο κύριος Καβάσης με τον κύριο Σέγκο και τον κύριο Καλαμάρα, έχουν δουλέψει αρκετά οι άνθρωποι μαζί μας. Και πιστεύω όλο αυτό θα βγει και θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα είναι μια δύσκολη για τον Κιανό Αστέρα χρονιά. Θέλω να πω, θα υπάρχουν μεγάλες, πώς να το πω, μεγάλα ντέρμπι με τις άλλες ομάδες του ομίλου. Σίγουρα για όλες τις ομάδες του ομίλου θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Είναι ίσως, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ, θεωρώ ότι θα είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δύσκολες έδρες, ιστορικές ομάδες. Θα παλέψουμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα ολοκληρώσουμε τους στόχους μας. Πολύ ωραία. Να κάνουμε και μία έκκληση στον 12ο παίκτη που είναι βέβαια οι υποστηρικτές της ομάδας να έρθουν, να δούνε όλη τη χρονιά όλους τους αγώνες. Σίγουρα τους θέλουμε δίπλα μας όσο περισσότερο μπορούν οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν, δίνουν άλλη όθηση στην ομάδα. Θεωρώ ότι θα δουν κάτι ελκυστικό από την πλευρά μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την δόση σας. Εμάς στο abola.gr μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο και ανυπομονούμε να δούμε την πορεία του Γιάννου Αστέρα κατά τη διάρκεια της πορείας του στην Τρίτη Εθνική. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς, να είστε καλά.